Μετά από αρκετά χρόνια, τα κέντρα υγείας θα ενισχυθούν με σύγχρονα ασθενοφόρα μετά από προσπάθειες της Περιφέρειας Κρήτης, η οποία εξασφάλισε χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ ύψους 1.150.000 ευρώ. Γίνεται παράδοση η παραλαβή 2 ασθενοφόρων, υπερσύγχρονων ασθενοφόρων, πλήρως εξοπλισμένα για τα κέντρα υγείας Μυρών και Σπηλίου. Σε μία λιτή τελετή στην 7η Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης παραδόθηκαν τα δύο πρώτα από τα 14 ασθενοφόρα οχήματα προνοσοκομιακής φροντίδας, τα οποία θα διατεθούν για την κάλυψη των αναγκών στα κέντρα υγείας Σπηλίου και Μυρών. Για μας είναι σημαντική μέρα σήμερα για τη βοήθεια των ανθρώπων που έχουν ανάγκη, γιατί το ένα από τα δύο υπερσύγχρονα ασθενοφόρα που έχουν φτάσει στην Κρήτη θα έρθει στο κέντρο υγείας Μυρών. Ευτυχώς η περιοχή μας πλέον δεν θα έχει πρόβλημα, διότι θέμε να δώσουμε μεγάλο βάρος στην πρόληψη και η πρόληψη είναι τα κέντρα υγείας. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να θωρακίζονται τα κέντρα υγείας όσο το δυνατόν καλύτερα και πιστεύω ότι είναι ένα βήμα για το κέντρο υγείας αυτό το σύγχρονο ασθενοφόρο. Στα τέλη του μήνα θα έχουμε τα υπόλοιπα 4, τον επόμενο μήνα αρχές του, στα μέσα μάλλον του επόμενου μήνα τα υπόλοιπα 4 και στο τέλος θα τελειώσουμε τέλος Ιουλίου με τα τελευταία ασθενοφόρα. Ευχόμαστε στα πληρώματα που θα ανέβουν επάνω να μην τα χρησιμοποιούν πολύ. Έχουν την ιδιαιτερότητα ότι είναι 4x4 και θεωρώ ότι βρισκόμαστε σε πάρα πολύ καλό δρόμο σε ό,τι αφορά την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Ο Νίκος Ριγονάκης αναφέρθηκε στο σύγχρονο στόλο που δημιουργείται και που θα αντικαταστήσει τα ήδη πεπαλαιωμένα ασθενοφόρα των κέντρων υγείας, ενισχύοντας το απαιτούμενο επίπεδο επιχειρησιακής ετοιμότητας, εξασφαλίζοντας παράλληλα ασφαλείς συνθήκες διακομιδών. Αναμένουμε άλλα 12, σύνολο είναι 14, που θα στελεχώσουν τα κέντρα υγείας της ενδοχώρας. Αναμφισβήτητα, με τον στόλο αυτό αναβαθμίζεται και εξυγχρονίζεται σημαντικά ο τομέας υγείας στο νησί μας.